Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Σλούκα στρέφεται στην απόκτηση ενός guard με το γνωστό μας Tyler Dorsey να είναι η προτεραιότητα του συλλόγου. Ο διεθνής guard δεν είναι εύκολο να φύγει από τη Φενέρ, ωστόσο η τουρκική ομάδα μάλλον θα αποκτήσει το Σλούκα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thrillos24.gr, ο Tyler Dorsey θα δεχτεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, με ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι 2+1 χρόνια. Προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας τον έχουν ως πρώτη επιλογή τον Tyler, διότι ποντάρουν πολύ στον ταλέντο του, αλλά και στο γεγονός ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Οι πληροφορίες μας πάντως λένε ότι η περίπτωσή του δεν είναι καθόλου εύκολη, μιας και αν μείνει ελεύθερος, θα υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να είναι ανάμεσα σε αυτές. Αν δεν ολοκληρωθεί το deal με τους Ερυθρόλευκους, τότε θα κινηθούν στην Αμερικάνικη αγορά, μιας και δεν υπάρχουν άλλοι πρωτοκλασσάτικοι γκάρτ στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αν ο Tyler δεν έρθει στον Ολυμπιακό, θα γίνει απόκτηση ενός ακόμα Έλληνα παίχτη, αλλά όχι απαραίτητα γκάρτ, μιας και χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε τον Κώστα Σλούκα, όμως δεν επαναπαύεται. Οι μηχανές δουλεύουν στο τέρμα, με την ΚΑΕ ο Ολυμπιακός να προχωράει στο συνδυασμό της νέας ομάδας. Ο Σλούκας έφυγε, δεύτερη φορά κάνει το ίδιο πράγμα, για πολλούς είναι και προδοσία. Ο Κώστας Παπανικολάου όμως, ο αρχηγός μας, είναι εδώ, ανανέωσε και θα συνεχίσει στο λιμάνι της καρδιάς του. Ο Παπανικολάου τα βήκε σε όλα με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει εδώ. Δεν τον κουνάει, δεν πάει πουθενά. Για πάντα στο θρύλο, για πάντα στον Ολυμπιακό. Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κώστα Παπανικολάου έως το 2026. Με το νέο του τριετές συμβόλαιο, ο ΠΑΠ θα συμπληρώνει 15 σεζόν με τον έφηβο στο στήθος.